Το μέλλον της Κορινθιακής Ταφίδας παραμένει στον αέρα. Το θέμα όμως μας προβληματίζει και μας απασχόλησε πάρα πολύ ήταν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σταφιδοπαραγωγός όταν αφορά την τιμή, τη χαμηλή τιμή του προϊόντος και τη μεγάλη ζημιά που έχουμε πάθει από τον περονόσπορο, από τη διαφασθένεια, από τον καύσωνα και από τις βροχοπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια το προϊόν φαίνεται να έχει υποβαθμιστεί σημαντικά. Η τιμή του, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι εξευτελιστική, έτσι όπως φεύγει από τον παραγωγό. Σήμερα είχαμε την ετήσια τακτική γενική συνέλευση, την απολογιστική συνέλευση, θα λέγαμε, της εταιρείας. Εκθέσαμε εκεί το έργο που έγινε το προηγούμενο έτος, την προσπάθεια που γίνεται για την καλύτερη πορεία της εταιρείας και την προσπάθεια επίσης που πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε, και αυτό ήταν και το πνεύμα που επικράτησε στην γενική συνέλευση, ώστε όλοι μαζί ως συνεταιριστικοί φορείς να δώσουμε μια αισιόδοξη πνοή στον παραγωγό, ώστε να συνεχίσει να είναι σταφιδοκαλλιέργεια, καθώς γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι από την πανδημία με τα αποθέματα η τιμή της σταφίδας κατέρευσε. Μεγάλες ποσότητες παραμένουν αδιάθετες στις αποθήκες των παραγωγών που όλο αυτό το διάστημα φωνάζουν να δοθεί λύση. Γνωρίζουμε βέβαια το πρόβλημα το οποίο έχουν πάθει οι συνάδελφοί μας στη Θεσσαλία. Συμπαραστακόμαστε βέβαια μαζί τους, αλλά θα πρέπει να στηρίξουμε και το προϊόν της σταφίδας, διότι λόγω της μεγάλης ζημιάς και της χαμηλής τιμής η παραγωγή αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει και από την πλευρά της ΚΟΣ και από την πλευρά των συνεταιριστικών οργανώσεων να κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις για να δοθεί λύση στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Πλέον οι παραγωγοί της Κορινθιακής Ταφίδας κάθε νομού εξετάζουν όλες τις επιλογές τους και θα ασκήσουν πιέσεις για τη βελτίωση της εικόνας του προϊόντος και καλύτερη τιμή για τους καλλιεργητές.